Στο τέλος είδαμε κάποιες μπάλες που έκανε εκπληκτικές, δεν τις περίμενα. Δηλαδή σε επιθέσεις δικές μου να κάνει κόντρα επίθεση στην άλλη γωνία τόσο καλά και να είναι. Γενικά ήτανε, δεν έκανε εύκολα λάθη, ήταν ψιλοαλάνθαστος. Δηλαδή έπαιξε πικ-πονγκ επίπεδου top 20 στον κόσμο. Δεν τον περίμενα. Μπράβο, πραγματικά μπράβο του. Ωραία. Έκτη συμμετοχή τώρα για σένα. Είναι η τρίτη φορά που δεν καταφέρνεις, θα λέγε κανείς, να περάσεις στους 16. Τι μένει από τους αγώνες στο Παρίσι? Εντάξει, σίγουρα. Εγώ φυσικά και μόνο που ήμουν εδώ με όλα αυτά τα προβλήματα που είχα από το Τόκιο, έπρεπε να είμαι ευχαριστημένος. Σίγουρα νιώθεις πολύ μεγάλη πίκρα. Απλά να σου πω κάτι σε σχέση με το Τόκιο. Έτσι όπως ήρθε αυτή, ήταν σίγουρα είμαι στενοχωρημένος, αλλά θα κοιμηθώ πιο εύκολα τα βράδια. Δηλαδή, αν είχα πάει 3-3, το είχα γυρίσει και έχανα στο τέλος πάλι στον πόντο με match ball, θα ζούσα πάλι φιαλτικές στιγμές. Οπότε, εντάξει, πραγματικά θεωρώ ότι έπαιξε καλύτερα και όταν ένας αντίπαλος παίζει καλύτερα από σένα, πρέπει να το παραδέχεσαι, να του δίνεις συγχαρητήρια. Και σίγουρα, πραγματικά, ένιωσα τρομερή ευλογία που πήρα συμμετοχή σε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτό κρατάω και αυτό θα σκέφτομαι από εδώ και πέρα.